ένα άλλο θέμα, μεγάλο θέμα. Ε, έχει ξεκινήσει με τη συνέντευξη του κυρίου Γεράσιμου Παπαδόπουλου. Τον βλέπετε, τον καλημερίζουμε. Καλημέρα, Σήμερα, κύριε καθηγητά. Στην εφημερίδα Τα Νέα. Γεια σα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σα. καλημέρα. Ε, ούτε λίγο ούτε πολύ. Στην εφημερίδα λέτε ότι έτσι όπω βλέπετε τα πράγματα, πιθανολογείται ότι στη Θήβα μπορεί να υπάρξει ένα σεισμό σε 6 ρίχτερ. Αυτό το λέω και εγώ, το λένε και άλλοι συνάδελφοι έχει χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου ήδη από το καλοκαίρι του 2021 όταν η Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου αποτελούμενη από 20 επιστήμονες ομόφωνα και τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2021 είπε ότι ενδέχεται να γίνει ισχυρότερο σεισμό στην περιοχή και πάρτε εκτάκτος, επιγόντως, πάρτε μέτρα. Στι Στις τοπικές αρχές δηλαδή. Ναι. Επανέλαβα λοιπόν πρόσφατα την άποψη αυτή πιο επικαιροποιημένη με την έννοια ότι έχουμε τώρα πολύ περισσότερα στοιχεία από ό,τι είχαμε το καλοκαίρι. Όταν Άρα θεωρείτε η ότι αυτή η δραστηριότητα είναι πρόδρομος ενός μεγαλύτερου σεισμού. Θεωρώ ότι το ενδεχόμενο ενός ισχυρού, ισχυρότερου σεισμού από αυτούς που έχουν γίνει μέχρι τώρα, ο μεγαλύτερος είναι 4,6%. Το ενδεχόμενο είναι ανοιχτό, δεν, mm. στην σεισμολογία δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε βεβαιότητες δεν μπορεί να σας πει κανείς, ούτε και εγώ, ούτε και κάποιος άλλος με βεβαιότητα 100%. Από τη στιγμή όμως που το ενδεχόμενο αυτό είναι ανοιχτό, λέμε ότι η περιοχή βρίσκεται σε περίοδο αυξημένου σεισμικού κινδύνου και γι' αυτό επανέρχομαι και υπενθυμίζω αυτό που όλοι οι συνάδελφοι έχουμε πει, ότι πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα, αν είναι δυνατόν, από τις τοπικές αρχές, έτσι ώστε εάν έρθει, αν έρθει. Ο ισχυρότερο σεισμό να βρει την περιοχή τουλάχιστον κάπω προετοιμασμένη. Μα κάνει εντύπωση, κύριε καθηγητά, γιατί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα μιλούσαμε για 2.500, 2.900, 3.000 μικρότερου ε, σεισμού. Και ρωτώντα εάν αυτό μπορεί να προκαλέσει ένα μεγαλύτερο ε, σεισμό, έλεγαν αρκετοί ότι δεν γίνεται να, να προκαλέσει μεγαλύτερο σεισμό, γιατί εκτονώνεται το φαινόμενο. Φαίνεται ότι τα πράγματα λοιπόν δεν είναι έτσι. Φαίνεται ότι τα πράγματα μετά την τελευταία έξαρση που έχουμε. Α, περίπου θα έλεγα το τελευταίο δέκα πενθήμερο φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς έτσι και κατά τη δική μου γνώμη και εμπειρία νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί να μην κάνουμε αυτό όχι όλοι δεν το κάναμε όλοι μερικοί κάναμε στο αρκαλοχώρι mm -hmm. όταν mm -hmm. λέγαμε δεν θα κάνει έλεγαν δεν θα κάνει πάνω από πέντε πέντε δύο και διαψεύστηκαν κτρά mm -hmm. και mm -hmm. ξέρετε όταν το λες Ρωνικε. αυτό mm -hmm. τότε καθυσυχάζεις, δεν ε, δείχνει ε, την αναγκαιότητα να ληφθούν μέτρα. Όμως το αρκαλοχώρι υπήρξαν αυτές οι δηλώσεις, δυστυχώς από κάποιους συναδέλφους. Μπορώ να πω ότι ενδεχομένως αποκοίμησαν λίγο και τις τοπικές αρχές και είδαμε μετά από τρει-τέσσερι μήνες έντονης σεισμικής δραστηριότητας mm -hmm. και εκεί, είχε ξεκινήσει αρχές Ιουνίου, κατέληξε στις 27 mm -hmm. Σεπτεμβρίου με πολύ ισχυρό σεισμό, έξι καταστροφικό σεισμό όπω όλοι γνωρίζουμε. Ενημερώσατε πάντω και καταγράφετε. Ευχαριστούμε πολύ, Να, κύριε Παπαδόπουλο. Καλημέρα σα. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα.